και αργότερα εδώ από την πάσα του Όσκαρ. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος νίκησε στην έξοδο του Σάχα, ισοφάρισε 1-1. Γεωργίας για τον Μπλάνκο που βρίσκει ανοργάνωτη την άμυνα του Ολυμπιακού. Πέφτει χαμηλά ο Κυριάκος Παπαδόπουλος και του κόβει την μπάλα τελευταία στιγμή πριν βρεθεί φάτσα στον Πάρντο. Λεντέσμα. Στολτίδης, ο Μήτρογλου παίζει για 100 στάτο offside με τους αμυντικούς ΣΑΕΚ που ανεβαίνουν ψηλά, πολύ ψηλά, μέχρι τη μεσαία γραμμή φτάνουν για να τον κρατήσουν. Εδώ άργησε ο Λεντέσμα, κλέβει ο Λαγός και παίρνει ο Μαντούκα και θέλει να εκμεταλλευτεί τη διεισδυτικότητα που έχει από τους φυριστές. Του κλείσε το διάδρομο και ο Λεντέσμα όμως. Λεωνάρντο ψάχνει τους χώρους, ο Σκόκο δεν μπορεί να αποφύγει τον Ραούλ Μπράβο. Βγάζει την άμυνα για τον Όσκαρ. Όσκαρ θέλει να ανοίξει σε μια πλευρά που δεν υπάρχει κάποιος. Τώρα τρέχει ο Γκαλίτσιος, αλλά καθυστέρησαν πολύ εδώ και οι αμυντικοί της ΑΕΚ να πάνε στη φάση. Και ο Γιάχιτς και ο Λαγός δεν υπήρχε και ο Ολυμπιακός ελέγχει με το Λεντέσμα. Πίσω πάντως βλέπει ότι η ΑΕΚ δεν πρεσάρει ψηλά. Αυτό δίνει το δικαίωμα στο Ολυμπιακό να γυρίσει την μπάλα. Αβραάμ Παπαδόπουλος. Με το σώμα ο Λαγός βγήκε. Παίρνει ο Πάντος, Γκαλίτσιος. Όσκαρ από εκεί δεν έχει λύση. Πάντος. Γιάννης Παπαδόπουλος. Φαουλ του Γιάχιτς. Εδώ ένα τάκλινγκ προηγουμένως του Κυριάκου Παπαδόπουλου και μια επέλαση του Μπλάνκο. Ο Ολυμπιακός έχει φάουλ με τον Γιάννη Παπαδόπουλο να ψάχνει να βρει το Μήτρογλου. Θέλησε να τον βγάλει με το σώμα ο Γεωργίας έξω από τη φάση. Για την κεφαλιά κέρδισε ένα πλάγιο ο Ολυμπιακός. Πάμε στον Μανώλη Βεγατζάκη. Ο Ντούσαν Μπάγκεβιτς γύρισε στην τριάδα πίσω από τον Νέμεθ πλέον, τον Ισμαήλ Μπλάνκο. Άρα είναι Σκόκο, Μπλάνκο και Λεωνάρντο πίσω από τον Νέμεθ. Γκέντσογλου. Σε αντίπαλο. Ο Ολυμπιακός εδώ με τον Όσκαρ. Γυρίζει η μπάλα έξω. Ο Στολτίδης στο αριστερό κάνει το σουτ. Ο Σάχα μαζεύει. Στο 44. Όναξε ο Μπάντοβιτς. Ο Στολτίδης σούταρε ενώ είχε χώρο να πασάρει στο Μήτρογλου. Ήταν ελεύθερος. Εδώ επέμβαση του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Παίρνει Στολτίδης, αλλάζει γρήγορα ο Ολυμπιακός την μπάλα. Ο Όσκαρ στον Στολτίδη. Αυτός έχει καλό αριστερό, γι' αυτό δοκιμάζει και το σούτ. Εδώ δεν φαίνεται στο πλάνο που είναι ο Μήτρογλου. Σοφάρισε ο ΠΑΟΚ 2-2. Στο Βικελίδη, στον Άρη. Με πέναλτι του Τσιρίλο. Εδώ είμαστε στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Φάουλ του Πάντου στον Λεωνάρντο. Να φάουλ μεταξύ μεσαίας γραμμής και μεγάλης περιοχής του Ολυμπιακού. Με τον Μαντούκα στην μπάλα. Και φυσικά όλο τον Ολυμπιακό πίσω. Δύο λεπτά θα είναι ο πρόσθετος χρόνος στο ημίχρονο. Τα στημένα αποτελούν ένα είδος επίθεσης για κάθε ομάδα, ειδικά όταν δεν μπορεί να βρει λύσεις. Θα δοκιμάσει τώρα εδώ ο Μαντούκα στην πλάτη της άμυνας του Ολυμπιακού. Ένα φάουλ όμοιο όμως με τα προηγούμενα, δηλαδή το είδαμε το έργο σε προηγούμενες φάσεις πάλι με τον Μαντούκα. Ας πιέξει ο Ολυμπιακός είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο τώρα. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος είναι. Σταματήσει το παιχνίδι ο Κάκος για να προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες. Αν έχουμε το replay, αν έχουμε από κάποιο σημείο τέλος πάντων το λόγο για τον οποίο ο Γιάννης Παπαδόπουλος βρέθηκε περιμένως στον αγωνιστικό χώρο, να το δούμε. Α, εδώ συγκρούστηκε με τον Λαγό στον ώμο. Πέσε κάτω. Όταν έφευγαν για να πάρουν του Πάρντο το βολέ ή την μπάλα με τα χέρια. Λοιπόν, οι παίκτες γύρισαν την μπάλα στον Πάρντο, τις καλές κατοχές ήταν για τον Ολυμπιακό. Μπήκαμε πια στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Στο πρώτο ημίχρονο παραμένει αυτό το 1-1. Γεωργίας με το Στολτίδη για την ΑΕΚ, δείχνει ο Κάκος. Πλάγιο.
Γιάχιτς. Λαγός. Με τον Γκαλίτσιο μπροστά του. Γκέντσογλου. Καφές. Σκόκο. Να εκτρέχει να οργανώσει την τελευταία της επίθεσης στον πρώτο ημίχρονο. Καφές. Για το Σκόκο. Συγκλίνει, βγαίνει και ο Λεντέσμα πάνω στο Μαντούκα, δεν αφήνουν παίκτες του Ολυμπιακού τους υπάλληλους να περάσουν την μπάλα στο γήπεδο στο οποίο αμένονται και ο Κάκος σφυρίζει το τέλος του πρώτου ημιχρόνου που βρίσκει την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό ισόπαλους 1-1 το σκορ. Θυμίζω τη διαμόρφωση του σκορ, τα δύο γκολ που στο πρώτο δεκάλεπτο του παιχνιδιού μπήκαν. Στο 6 η ΑΕΚ, ένα γύρισμα του Μπλάνκο με το Μανολά, έκανε το 1-0. Ο Μανολάς που είχε τραυματιστεί νωρίτερα από το πρώτο λεπτό, αντικαταστάθηκε στη συνέχεια, πήρε θέση του Λεωνάρντο. Ο Ολυμπιακός σοφάρισε με το Γιάννη Παπαδόπουλο. Εδώ θα δούμε και τις φάσεις των δύο γκολ. Αυτό είναι του Μανολά το 1-0 και αργότερα του Γιάννη Παπαδόπουλου το γκολ της σοφάρισης το 10. Έτσι εδώ από την καταπληκτική αυτή πάσα του Όσκαρ και το τέλειωμα του Γιάννη Παπαδόπουλου έγινε το 1-1. 1-1 εδώ, 2-2 στη Θεσσαλονίκη, ισοπαλία τα δύο παιχνίδια στο ημίχρονο. Αυτό δεν αλλάζει τη βαθμολογία των play-off, έτσι όπως τουλάχιστον έχει διαμορφωθεί. Και εδώ οι τελικές προσπάθειες που λίγες είναι για τους δύο αντιπάλους, 4 για την ΑΕΚ, 4 και για τον Ολυμπιακό. Πάμε στα στούντιο της Νόβα και σε λίγο ξανά εδώ μαζί για το δεύτερο ημίχρονο. Γυρίσαμε στο Ολυμπιακό Στάδιο για το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό για την έκτη αγωνιστική. Τον play-off που σας προσφέρει σε απευθείας μετάδοση, σε απευθείας σύνδεση με το Ολυμπιακό Στάδιο, η Νόβα, πρώτη ψηφιακή τηλεόραση στην Ελλάδα. 1-1 το αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου με τα γκολ του Μανολά, του Μαϊστόροβιτς, του Μανολά στο 6 και του Γιάννη Παπαδόπουλου στο 10. Αυτά τα δύο γκολ έχουν διαμορφώσει το αποτέλεσμα της αναμέτρησης από πρώτο ημιχρόνο, που έχει να προσφέρει και πάρα πολλά πράγματα ποιοτικά. Η ΑΕΚ μπήκε να εκμεταλλευτεί τον παράγοντα της έδρας, πάτησε καλά στα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού και απόρρια αυτής της πίεσης που είχε, ήταν και τον γκολ που έβαλε. Ο Ολυμπιακός σοφάρισε γρήγορα όμως και από εκεί και μετά ισορρόπησε το παιχνίδι. Μάλιστα εκείνος ήταν πιο απειλητικός σε κάποιες αντεπιθέσεις που δημιούργησε και εκδήλωσε στην άμυνα της ΑΕΚ. Δύο ομάδες βγαίνουν τώρα σιγά σιγά από τα αποδυτήρια για το δεύτερο ημίχρονο. Εδώ ο Ντούσαν Μπάγεβιτς, έχει ήδη βγει η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός σιγά σιγά θα βγει και αυτός. Για τον Ντομή και προθερμενόταν, δεν εξαίρεση ίσως του Ραούλ Μπράβο που είχε ένα πρόβλημα στην αρχή του παιχνιδιού, δεν διαπίστωσα τουλάχιστον εγώ κάποιον άλλον να αντιμετωπίζει κάνα παρόμοιο πρόβλημα. Ο Ντομή, που από τους επαγγελματίες που έπαιξαν όλη τη χρονιά, όσο έπαιξε ο Ντομή βεβαίως, είναι και ο μόνος που υπάρχει στο μπάκο του Ολυμπιακού, που έχει ο Μπάντοβιτς λύσεις με νεαρούς ποδοσφαιριστές, δηλαδή στη διάρκεια του παιχνιδιού, αν χρειαστεί μέσα από αυτούς θα προσπαθήσει να καλύψει τα όποια προβλήματα του δημιουργηθούν, είτε σε ανάσες είτε σε πιθανούς τραυματισμούς, με τον Βασιλόγιαννη, τον Φετφατζίδη, τον Σταμογιάννο, τον Κοτσαρίδη και τον Βαλεριάνο που έχει στον πάγκο και τον Ντομή βεβαίως. Εδώ είναι ο Ντάρμπισιρ, βλέπω τον Τουθού και τον Λούα αν δεν κάνω λάθος, τα δημοσιογραφικά θεωρία σε ένα μπούθ που έχει παραχωρήσει η ΑΕΚ, και ο Λεωνάρντο που προσεύχεται, καθώς το δεύτερο ημίχρονο θα ξεκινήσει λίγο χωρίς αλλαγές. Θυμίζω μια αναγκαστική είχαμε σχεδόν το πρώτο τέταρτο του παιχνιδιού, στο 16 έφυγε για την ακρίβεια ο Μανολάς, παραχώρησε τη θέση του στο Λεωνάρντο. Θυμίζω επίσης, με δεδομένο ότι τα παιχνίδια και τα δύο της τελευταίας της έκτης αγωνιστικής που είναι τώρα σε εξέλιξη είναι στην ισοπαλία, δηλαδή 1-1 εδώ και 2-2 στη Θεσσαλονίκη, η βαθμολογική κατάταξη δεν αλλάζει, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την εικόνα που έχουμε μέχρι το ημίχρονο. Το τέλος μπορεί να είναι διαφορετικά τα πράγματα. Ο Ολυμπιακός είναι στη δεύτερη θέση, πάει στις 19 Αυγούστου να παίξει προκριματικά. Η ΑΕΚ είναι στην τρίτη, αν μείνουν έτσι τα πράγματα βέβαια μέχρι το τέλος, πάει για τις 29 Ιουλίου. Και ο Άρης είναι τελευταίος, 15 Ιουλίου, στους τρεις προκριματικούς γύρους του Europa League βεβαίως και οι τρεις. Πάμε στο Μανώλη Βογιατζάκη, καθώς βγαίνει τώρα ο Κάκος. Έλα, η οδηγία, η πρώτη οδηγία του Σαμπάκη στο δεύτερο ημίχρονο, είπε προς τον